Είμαστε εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκαλος Δημοσιογράφος. Στην δημοσιογραφική μας παρέα είναι και ο συνάδελφος Στέλιος Χρυσοστομίδης. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα δούμε μεταξύ άλλων την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, για την ελληνοτουρκική συμφωνία που προωθείται. Θα δούμε τι είπε για το Αιγαίο, τι είπε για την Κύπρο. Και αυτές οι δηλώσεις ήταν και ως απάντηση στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία μίλησε και για το Ουκρανικό. Και έχουμε βεβαίως και εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό μέτωπο, μάλλον να πω από δηλώσεις ή αποφάσεις που φαίνονται να λαμβάνονται. Το CNN έδωσε μια ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσει η μεγάλη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ημερομηνία μάλλον για το τι φοβάται ότι θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Όλα αυτά θα τα δούμε τώρα αναλυτικά. Τέλειο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι για μία ακόμα φορά κοντά μας. Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και όλους τους φίλους και τις φίλες. Πάμε για να μπούμε έτσι στα θέματα τα σημερινά. Στη δήλωση που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν δηλώσεις που έγιναν από τη Λευκωσία όταν έδωσε το παρόν σε μία εκδήλωση βραβείων γνωστού περιοδικού. Εκεί λοιπόν είπε για τα ελληνοτουρκικά ότι η Ελλάδα έχει ευθύνη έναντι της Κύπρου και το ελάχιστο λοιπόν που μπορώ να κάνω εγώ, ούτε ως πρώην Πρωθυπουργός, ούτε ως πολιτικός, αλλά ως απλός Έλληνας, είναι να σας πω εδώ σήμερα ότι είμαι στο πλάι, μαζί σας δηλαδή. Μακριά από νέους εμπεγμούς σε βάρος της Κύπρου ή λύσεις άδικες και καταστροφικές, όπως αυτές που ακούγεται ότι μαγειρεύονται εκ παραλλήλου με το Αιγαίο πλέον και λύσεις συγκαλυμμένης διχοτόμησης που θα είναι το επόμενο βήμα της πλήρους τουρκοποίησης. Πριν σου δώσω το λόγο να πω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι δεν αποκλείεται καθόλου στο άμεσο επόμενο διάστημα να έρθει κάποια παρόμοια δήλωση και από τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και είναι σίγουρο, αυτό συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι οι σαμαρικοί και καραμαλικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ασκήσουν αυτές τις ερωτήσεις εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αν μπορώ να το πω έτσι. Μάλιστα. Θυμάσαι στην τελευταία φορά που με είχες φιλοξενήσει ότι κλείσαμε και σου είπα ότι με έκανες και χαμογέλασα, διότι συζητήσαμε αυτό το θέμα, έτσι, το θυμάσαι. Ο λόγος που χαμογέλασα, τον επαναλαμβάνω και σήμερα, είναι ότι όταν κάποιος σοβαρός πολιτικός συνειδητοποιεί ότι υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα με όλα αυτά που γίνονται και την εξωτερική πολιτική και όλη αυτή η ατζέντα η οποία υλοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να δείξει με πράξεις την αντίδρασή του. Αυτά τα βεγγαλικά, αυτές οι δηλώσεις που έρχονται κατά καιρούς από τον Κώστα τον Καραμαλή και από την Κρήτη και από τον Αντώνη τον Σαμαρά, νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν αλλάξει την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αλωνίζει ο Γεραπετρίτης, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Υπουργείο Εξωτερικών με τη νέα ηγεσία του δείχνει ότι δεν ιδρώνει το αυτί τους από τέτοιες δηλώσεις και σου είχα πει, Θάνο, εδώ και 6 μήνες ότι αν πραγματικά κάποιοι ήθελαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση με τους βουλευτές τους οποίους επηρεάζουν, θα το είχαν ήδη πράξει. Αυτό είναι το σχόλιο μου και θέλω να ακούσω και σένα. Μήπως εγώ είμαι αυστηρός? Κοίταξε, πέρα από την άποψη που έχεις, Στέλιο μου, την οποία εγώ δεν βρίσκω καθόλου λάθος, ή τη δική μου άποψη ή το οποιοδήποτε, γιατί το λέω τώρα, ας πούμε, που είχαν γράψει στο προηγούμενο βίντεο για αυτό που συζητάγαμε, αυτή δηλαδή αυτό το αντάρτικο του Καραμαλή και του Σαμαρά, έγραψε ένα σχόλιο, ήταν, δεν έχει σημασία, ότι ναι, μην το κάνουν έτσι, γιατί εάν ρίξουν την κυβέρνηση, ποιος θα κυβερνήσει. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση ως προς αυτό, αλλά εκείνο που είπες και αποδεικνύεται είναι ότι οι δηλώσεις αυτές ως πυροτέχνημα από τους δύο μέχρι στιγμής όντως δεν έχουν φέρει καμία αλλαγή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αυτό φαίνεται πρωτίστως από το Ουκρανικό, γιατί είχε κάνει και ο Κώστας Καραμαλής είχε κάνει δηλώσεις και για το Ουκρανικό, ότι πάνε να μας μπλέξουν, τέλος πάντων, όλα αυτά που είχε πει στο Πολεμικό Μουσείο. Και όχι μόνο ο Κυριάκος δεν έκανε πίσω, αλλά συνεχίζει τη στήριξη και ήρθε και η Ντόρα Μπακογιάννη λίγο νωρίτερα
Αυτή δηλαδή η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που, στην οποία αναφερθήκαμε ήταν ως απάντηση στη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη από τη Σούδα, η οποία, να πάμε πρώτα στο ουκρανικό ή να πάμε στα ελληνοτουρκικά πρώτα. Να τα πούμε εντάχει βεβαίως. Εντάχει. Η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη, έχουν σημασία οι λέξεις νομίζω εδώ, να επιτύχει μια ειρηνική συμφωνία, μίλησε για την ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, βασιζόμενη στην αμοιβαία καλή πίστη, διαβάζω εντάχει τη δήλωση τώρα. Ναι. Και είπε πως αν αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν καταφέρουν να επιλύσουν το ζήτημα, θα πάμε ότι η θέση μας είναι να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εμένα η φράση αυτή ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να επιτύχει μια ειρηνική συμφωνία μου ακούγεται πολύ πονηρή, διότι όσο αποφασισμένος και να είσαι εσύ, θα πρέπει να θέλει το ίδιο και ο απέναντι. Εάν όμως κάνουμε υποχωρήσεις επειδή είμαστε αποφασισμένοι να πάμε σε ειρηνική συμφωνία, τότε νομίζω ότι μιλάμε για μια προαναγγελία υποχωρήσεων. Επίσης, βάζω μια ανωτελεία γιατί το θέμα είναι εσύ εδώ. Επίσης, όταν λέει ότι θα κάνουμε μια συμφωνία με βάση την αμοιβαία καλή πίστη και το διεθνές δίκαιο, αυτό, εάν η Τουρκία σεβόταν το διεθνές δίκαιο και είχε μια αμοιβαία καλή πίστη, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε καινούργια συμφωνία. Υπάρχει ήδη το διεθνές δίκαιο, προβλέπει συγκεκριμένα ναυτικά μίλια, συγκεκριμένα σύνορα, άρα τελειώσαμε. Γιατί να πάμε να κάνουμε άλλη συμφωνία εφόσον δεν σέβονται αυτά που υπάρχουν ήδη. Ακριβώς. Και θα ήθελα εδώ πάνω σε αυτό το οποίο λες, Θάνο, να πω ότι όταν έχουμε δύο πλευρές οι οποίες, στις οποίες μάλλον η μία πλευρά διαρκώς ζητάει πράγματα, διεκδικεί πράγματα, δεν τα αφήνει και την άλλη πλευρά να έχει μία ρητορική υποχώρησης και ότι πρέπει να τα βρούμε, αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση και σκέψη. Και κοίταξε να δεις, έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε πει ότι υπάρχει μία ανησυχητική κάμψη στο δίκτυο νοημοσύνης, τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, αλλά αυτό δεν χρειάζεται και να είσαι ιδιαίτερα ευφύης για να το καταλάβεις. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο ένας διεκδικεί, προκαλεί, απαιτεί και ο άλλος συζητάει και υποχωρεί. Διάβαζα προχτές κάτι, ένα δημοσίευμα του ΕΛΙΑΜΕΠ και ντρέπομαι. Δηλαδή αν αυτό το πράγμα, αυτό το κείμενο γράφεται από Έλληνες, εντός εισαγωγικών εγώ το βάζω το Έλληνες, έτσι, τότε τι να πω, αυτοί έχουν προχωρήσει ιθανό πιο πολύ από τους Τούρκους. Δηλαδή τι είναι η αιχμή του βόρατος της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Και πολλοί άλλοι, σου έχω πει επανειλημμένως, η στάση του Γεραπετρίτη δεν ήταν τυχαία εδώ. Η υποκλητική έως και δουλική στάση θα έλεγε κανείς. Υποκλήθηκες μία, δύο, τρεις, μετά φάνηκαν όλα αυτά. Και στην πορεία βλέπουμε ότι η ρητορική δεν αλλάζει, δυστυχώς. Τώρα, αυτή η βεντέτα μεταξύ Σαμαρά και Μπακογιάννης, το ξέρεις ότι κρατάει πάρα πολλά χρόνια, αλλά ας μείνουμε λίγο στο γεγονός ότι η κυρία Μπακογιάννη, θα τα πούμε βέβαια και για την Ουκρανία έκανε κάποια δήλωση, να μην το σχολιάσω τώρα. Λέω λοιπόν ότι είναι μια πολυετής βεντέτα και κακά τα ψέματα ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή επηρεάζει κάποιους βουλευτές. Έχεις δει εσύ στην πράξη κάτι που να τρίζει τα δόντια ή να φανερώνει ότι υπάρχει αποφασιστικότητα εάν παραβούν κάποιες κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει να μας δείξουν έμπρακτα με παραιτήσεις ή άλλες κινήσεις ότι τα εννοούν αυτά που λένε? Μέχρι εκεί δεν έχουμε φτάσει. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Αυτό είναι... Τότε λοιπόν να πετάμε φωτοβολίδες που και που και να λέμε ότι έχουμε διαφορετική γνώμη. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί εγώ και εσύ αυτό που είναι να κάνουμε ως δημοσιογράφοι το κάνουμε. Έτσι. Και το έχουμε πληρώσει. Και άλλοι συνάδελφοι. Αλλά δεν είμαστε μέσα στο κοινοβούλιο, ούτε παίρνουμε αποφάσεις. Αν λοιπόν εννοεί αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει πράξεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε τώρα και στη δήλωση που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη για το Ουκρανικό, που ουσιαστικά έκανε μια προαναγγελία νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Ελλάδα, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να
υπογράψουμε οποιαδήποτε νέα ενεργειακή συμφωνία με αυτή τη χώρα, να φεύγουμε από όποια διεθνή φόρα είναι επικεφαλής η Ρωσία, και είπε γενικότερα για το πόλεμο στην Ουκρανία ότι ο στόχος είναι ουσιαστικά να μην επιτρέψουμε να πετύχει η επιθετικότητα του Πούτιν, γιατί αυτό θα ενθαρρύνει όχι μόνο τη Ρωσία αλλά και όσους επιδιώκουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο με τη βία. Αυτό δηλαδή που επιδιώκει αυτή τη στιγμή η Τουρκία και μας πει όπως όπως, και αυτό που έτσι κι αλλιώς το έχουμε, είναι ιστορικό γεγονός, που με τη βία εισέβαλε στην Κύπρο και κατέχει εδάφη της Κύπρου. Αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη δεν είπε τίποτα για την Κύπρο, που φάνηκε ότι το μόνο της ενδιαφέρον εδώ ήταν για την Ουκρανία και για τη ρωσική εισβολή. Ακριβώς, ακριβώς. Πρωτίστως λοιπόν, ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πρέπει να κάνει την αναφορά σε αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τετελεσμένη κατάσταση στο νησί, με εισβολή, με θύματα, με αγνοούμενους, και δεν ακούμε να λέει τίποτα. Και τουλάχιστον ας πάρουμε και την άλλη άποψη, ότι κάποιοι έχουν αυτή τη θέση. Λοιπόν, τι να κάνουν, δεν θα τους σκοτώσουμε, έχουν αυτή τη θέση. Θέλουν να είναι ενάντια στη Ρωσία. Με γεια τους, με χαρά τους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το τονίζω. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ενεργειακά, αλλά και για την ασφάλεια της χώρας μας. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρεις αυτό το δώρο που ισχυρίζεις ότι το πιστεύεις και ότι έτσι είναι και ότι έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. Έλα λοιπόν και πες, βάλε θέμα και πες ότι λύστε πρώτα μία κατοχή που διαρκεί δεν ξέρω και εγώ πόσες δεκαετίες στο νησί, και μετά εδώ είμαστε να τα βρούμε και τα άλλα. Αλλά πώς θα γίνει δηλαδή, να είμαστε και έτσι και έτσι? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος. Και κάτι άλλο θα μου θέλω να σου πω. Με όλο το σεβασμό, και διόρθωσέ με αν εγώ κάτι δεν θυμάμαι καλά, μήπως θυμάσαι όχι την προτελευταία της δήλωση, την τελευταία της δήλωση για το ότι κάναμε λάθος να εμπλακούμε σε αυτό το βαθμό στον πόλεμο στην Ουκρανία? Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ναι, επομένως λοιπόν δεν βλέπω μία σταθερότητα στην έκφραση της εξωτερικής της, αν θέλεις, στην έκφρασή της για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πώς γίνεται να λες ότι αναγνωρίζω ότι εδώ το έχουμε παρατραβήξει και δεν έπρεπε να έχουμε εμπλακεί και δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει όλο αυτό, και τώρα έρχεσαι και λες αυτά τα οποία λες? Και μην ξεγελιόμαστε. Ήταν η μόνη της αναφορά, δηλαδή, που είπε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε γύρω από το Ουκρανικό, και όλες οι άλλες οι δηλώσεις της πριν και μετά είναι σε μία συνέχεια, είναι υπέρ δηλαδή της συνέχειας αυτής της κατάστασης, και στην ίδια γραμμή εξάλλου είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Γεραπετρίτης, που και κανείς επίσης από αυτούς δεν λέει τίποτα για την Κύπρο. Είναι ένα παράθυρο δηλαδή που μόνοι μας το κλείσαμε για να στηρίξουμε μία άλλη χώρα, όχι τα δικά μας συμφέροντα. Ας πάει λοιπόν τότε να κάνει αναφορές τους σε κάποιους επιχειρηματίες που ψιθυρίζεται ότι, και τα έχουμε συζητήσει, ότι βαφτίζουν, και όχι μόνο Έλληνες και ξένους, βαφτίζουν το ρωσικό αέριο με διάφορες ονομασίες και εξακολουθούν, γιατί διαφορετικά θα είχε καταρρεύσει η ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Άλλοι τα λένε διεθνείς αναλυτές. Ας πάει λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη να τους κουνήσει το δάχτυλο και να τους πει να σταματήσουν να κάνουν αγοροπολισίες συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, και να δούμε εμείς με τι θα κινηθούμε, Θάνο. Τι μπορούμε να κινηθούμε και με τι μπορούμε να ζήσουμε καθημερινά. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε και κάποιες σχετικές δηλώσεις των Ελλήνων εφοπλιστών που είπαν ότι αν δεν υπήρχαμε εμείς με τα πλοία μας να μεταφέρουμε ρωσικό πετρέλαιο και αέριο στις χώρες εκεί όπου δεν υπάρχουν κυρώσεις, ότι τώρα η τιμή και των δύο θα είχε ανέβει ακόμα περισσότερο, και δεν ξέρω. Δεν είναι ψέματα αυτό. Δεν είναι ψέματα αυτό. Μήπως αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για να μην κάνουμε ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία, μήπως ήταν και μία σπότα προς τις εφοπλιστές, δεν ξέρω. Αλλά... Για να συνεχιστεί, για να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση, να πάρει μία κατάσταση μονιμότητας, θα λέγαμε. Αυτό εννοείς. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως το θέμα είναι ότι. Τα χέρια ψηλά πέρα. Ναι, δεν λέω ότι φάσκει και αντιφάσκει, λέω όμως ότι εκφράζει εκ διαμέτρου θέσεις σε σύντομα σχετικό χρονικό διάστημα. Ακούω διάφορα παραπολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι τι λέει κανείς επισήμως. Αυτή τη στιγμή, Θάνο μου, δυστυχώς η κατάσταση στην Ουκρανία, το λένε πλέον και διεθνείς αναλυτές, ότι θα κρατήσει τουλάχιστον άλλα 2 με 3 χρόνια. Με φέρνει κοντά σε αυτό που με είχε ρωτήσει κάποτε ξένος συνάδελφος
Και όταν λες μου είχε πει ότι θα κρατήσει χρόνια, τι εννοείς, 1-2 χρόνια, και του είχα πει όχι, φοβούμαι ότι θα είναι πάνω από 5 χρόνια. Αυτό το πράγμα, αν δεν διακοπεί βία με κάποια άλλη χειρότερη εξέλιξη. Δηλαδή εννοούσα, αν δεν διακοπεί ο συμβατικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ ουσιαστικά, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, και δούμε το χειρότερο σενάριο που ξέρεις πολύ καλά ποιο είναι, έτσι. Άλλωστε τα γράφουν πλέον ανοιχτά όλοι, όλες οι διεθνείς εφημερίδες, τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία μιλούν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να πέσουν πυρηνικά, έστω και μικρής εμβέλειας. Αυτά δηλαδή τα οποία έλεγα στις αρχές του 2022. Αυτό το ενδεχόμενο το φέρνει πιο κοντά, δηλαδή της παγκόσμιας σύραξης και της χρήσης πυρηνικών, το σχέδιο νίκης κατά της Ρωσίας που παρουσίασε ο Ζελένσκι, ο οποίος εν ολίγης ζητάει τον ΝΑΤΟ να επέμβει άμεσα, να πολεμήσει δηλαδή κανονικά, όχι με πλάγιους τρόπους, κατά της Ρωσίας, και ζητάει, το σχέδιο προβλέπει ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα έτος. Έχουμε εντωμεταξύ μία δήλωση του Τραμπ που είπε ότι ανησυχώ για τους επόμενους 3 ή 4 μήνες, ότι με αυτούς που μας κυβερνάνε, που έχουμε στην κυβέρνηση, θα καταλήξουμε σε παγκόσμιο πόλεμο εξαιτίας τους. Και έχουμε και ένα δημοσίευμα του CNN που λέει ότι η αντεπίθεση του Ισραήλ στο Ιράν θα γίνει πριν τις αμερικανικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου. Όλα αυτά συνδέονται, και οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν σχετικά με το Ισραήλ ότι θα απαντήσουν, ότι θα επιτεθούν και αυτοί με ένα οδυνηρό χτύπημα εάν το Ισραήλ πλήξει στόχους του Ιράν. Κατάλαβες λοιπόν γιατί εδώ και 8 μήνες που συζητάμε οι δυο μας, τουλάχιστον 8 με 9 μήνες για αυτό το θέμα, σου είχα εκφράσει επίσημα τους φόβους μου ότι μπορεί να μην έχουμε, να μην πραγματοποιηθούν τελικά οι αμερικανικές εκλογές λόγω πολύ άσχημων εξελίξεων, διεθνών εξελίξεων, και τώρα να που τα λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και άλλοι τα επισημαίνουν. Τι να πει κανείς, να πει ότι είμαστε στα πρόθυρα ενός ολοκαυτώματος επειδή κάποιος έχει αποφασίσει? Σίγουρα δεν είναι ο Ζελένσκι, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από. Δηλαδή αυτό είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος επηρεάζει και κινεί τα νήματα. Απλά είναι μια μαριονέτα, ένας πρώην κλόουν, τον οποίο τον χρησιμοποιούν για κάτι το οποίο είναι καταστροφικό και για την πατρίδα του και για εμάς τους Ευρωπαίους αλλά και για τους Ρώσους. Όλοι έχουν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Να δούμε και μία δήλωση του Λαυρόφ λίγο μετά αφού έγινε γνωστό αυτό το σχέδιο νίκης, όπως ονομάστηκε από τον ίδιο τον Ζελένσκι. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών ότι είναι αλήθεια ότι προς το παρόν υπολογίζουν το να νικήσουν τη Ρωσία με τα χέρια του παράνομου νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Δηλαδή μίλησε για μία μαριονέτα, αναφερόμενο στο Ζελένσκι, αλλά ήδη προετοιμάζουν, λέει, την Ευρώπη ώστε να συρθεί σε μία αυτοκτονική περιπέτεια. Εάν θέλει, Θάνο, η Ευρώπη να... Είχα βαφτίσει τον χρήσιμο, ότι ο χρήσιμος ηλίθιος σε αυτή την ιστορία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή πλήττεται κυρίως. Η οικονομία της πλήττεται, οι λαοί της πλήττονται. Έτσι, είναι προφανές το τι συμβαίνει. Εάν επιθυμεί να συνεχίσει να παίζει το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου, δυστυχώς με προσωπικότητες οι οποίες δεν έχουν την εμβέλεια που θα έπρεπε, αγαπητέ Θάνο. Δεν υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες του παρελθόντος που θα μπορούσαν να έχουν εκφράσει και να έχουν σταματήσει αυτή την κατάσταση και να την έχουν περιορίσει από την αρχή. Σύρονται όλοι πίσω από αυτή την ατζέντα, η οποία δυστυχώς θέλει φτωχοποίηση, αντικατάσταση πληθυσμού και ενδεχομένως και άλλων καταστροφών. Έχουμε δύο ακόμα τελευταία θέματα, θα τα συζητήσουμε εντάχει. Το ένα είναι, επειδή μιλάμε για Ευρώπη και περιπέτειες, κάποια στοιχεία της Eurostat που αφορούν στο έτος 2023, είναι μια έρευνα όπου οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν το κατά πόσο αισθάνονται ικανοποιημένοι με τις συνθήκες ζωής τους. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο, στην τελευταία θέση περίπου είναι η Βουλγαρία με μόλις 5,9 και εμείς είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία με την Ελλάδα και τη Λετωνία το 6,9, ενώ ο μέσος όρος είναι 7,3 και πάνω βέβαια με τις καλύτερες συνθήκες ζωής είναι η Φιλανδία με 7,8, η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Αυστρία και το Βέλγιο, οι οποίες είναι στο 7,7. Και η Ελλάδα, δηλαδή, είμαστε πιο κάτω από Σλοβενία,
και Ρουμανία. Δεν θα βάλω τις άλλες χώρες που έτσι κι αλλιώς πάντα μας ξεπερνούσαν. Και ένα τελευταίο που νομίζω είναι σημαντικό για να μας πάει στο μεταναστευτικό, καθώς ο Πρωθυπουργός δήλωσε στους Financial Times για το μεταναστευτικό, είπε μεταξύ άλλων, αν θες να χτίσεις μεγάλο φράκτη χρειάζεσαι και μια μεγάλη πόρτα. Και συνέχισε να λέει για την έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρώπη και ποιος θα μαζέψει τις ελιές μας. Είμαστε, λέει, μία Ήπειρος που συνεχώς συρρυκνώνται, χρειαζόμαστε εργατικά χέρια ανειδίκευτα ή εξαιρετικά. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή και θλίβομαι αλλά και οργίζομαι από αυτή τη δήλωση, τις ελιές θα τις μάζευαν χέρια και αν θέλεις θα υπήρχε και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής αν δεν είχαν φροντίσει κάποιοι να έχουν εξαθλειώσει οικονομικά τη χώρα μας. Θάνο, δεν είναι τυχαίο ότι σου διαβάζω εδώ και καιρό τους δείκτες οι οποίοι έρχονται πλέον και επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο μας λέει τώρα η Eurostat. Δηλαδή, όταν σου έλεγα ότι 47% αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα για τα παιδιά τους, ότι έχουμε χάσει το 67% της αγοραστικής μας δύναμης τα τελευταία 3 χρόνια με όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν και διέλυσαν την οικονομία. Ότι το 50% ζει σε συνθήκες οικονομικής και υλικής επισφάλειας. Και ένα άλλο στοιχείο που σου είχα πει, 71% μένει τους χειμερινούς μήνες στο κρύο χωρίς θέρμανση λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και το τελευταίο και άθλιο και έσχατο ότι 38% έχουν μειώσει οι συμπολίτες μας τα γεύματα την ημέρα λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και έχουμε παιδιά να λιποθυμούν στα σχολεία. Τι φρόντισαν, Θάνο, να έρθει η κατάσταση εδώ και να μην να υπάρχει αυτή, να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο η υπογεννητικότητα? Σίγουρα κάποιοι έχουν φροντίσει. Έτσι. Και αυτές δεν είναι από τις τελευταίες κυβερνήσεις. Και αυτή είναι και η τελευταία κυβέρνηση, η οποία ήδη κυβερνά 5 χρόνια. Γι' αυτό σου είπα ότι και θλίβομαι και οργίζομαι για αυτή. Δηλαδή, τι εννοεί χρειάζεσαι πρώτα μια μεγάλη πόρτα? Εννοεί, δηλαδή, φέρε άλλα 5 εκατομμύρια, μήπως να φτάσουμε σε εκείνη εκεί τη δήλωσή του που είχε κάνει στο Ισραήλ, ότι θα πολεμήσω τον ατιβισμό και να αντικαταστήσει όλο τον πληθυσμό? Αυτό είναι το όνειρό του. Και εδώ. Ναι, ναι. Και το κλείνω. Έρχομαι σε αυτά που σου είπα στην αρχή που συζητήσαμε για τις δηλώσεις του Σαμαρά, αλλά και του Καραμαλή. Εδώ τι κάνεις για να το αποτρέψεις όλο αυτό? Η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρα μία προαναγγελία ότι παρά το μεγάλο φράχτη που το διαφημίζουν και όλες εκεί για τον Εύρο, θα έχουμε και μια μεγάλη πόρτα. Δηλαδή θα μπαίνουν πολλοί πάλι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και όλα αυτά για τις ελιές και ποιος θα τα μαζέψει. Ναι. Πάμε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια ρητορική είναι. Τα ακούγαμε έτσι, και μπράβο, πριν, έτσι, μπράβο. Και μας λέγανε ότι θα ήταν ίδια ρητορική. Φθηνά, ίδια και χειρότερη. Και πιο φθηνά και ποτέ δεν φάγαμε τίποτα πιο φθηνό. Όπως μας λέγανε και μπαταρία της Ευρώπης ότι θα γίνουμε και θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Ούτε φθηνό ρεύμα. Το είδαμε το φθηνό. Και μία τελευταία φράση. Βλέπεις τις βάρκες που αποβιβάζονται στα νησιά μέσω όρο ηλικίας των αυτών των ανθρώπων που κατεβαίνουν και το πώς κατεβαίνουν, θα έλεγε κανείς, καταδρομικά, έτσι, έτοιμοι, λες και είναι δασκαλεμένοι. Και είναι τρομερό, δηλαδή, να λέμε ότι έχουν χάσει τα διαβατήριά τους, αλλά δεν έχουν χάσει το iPhone. Έτσι είναι. Λοιπόν, ας την ανοίξει την Κερκόπορτα, λοιπόν, κι άλλο, και ας καθίσει ο κόσμος να τα κοιτάει αυτά με την αποχή, με το να μην ασχολείται με τα κοινά, είπαμε. Και στο λέω για τελευταία φορά. Ιδιώτη αποκαλούσαν στο παρελθόν οι αρχαίοι Έλληνες αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά. Και είναι μάλιστα συνώνυμα της ηλιθιότητας. Γι' αυτό και στα αγγλικά το ίδιο σημαίνει ηλίθιος. Εντάξει. Λοιπόν, ας μην ασχολούμεθα λοιπόν με τα κοινά και το αποτέλεσμα είναι δεδομένο και προδιαγεγραμμένο, θα έλεγα. Τέλειο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν και πάλι κοντά μας. Ευχαριστούμε και τους φίλους και τις φίλες που παρακολούθησαν μέχρι το τέλος. Μια καλή συνέχεια από εμάς. Γεια χαρά.